Συμπαθητικά και είμαι έτοιμος να βοηθηθώ από την παρουσία σας. Έχετε δίκιο, αλλά ουδής είπε ποτέ ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με κανέναν άλλο. Έχετε δίκιο, δεν βγαίνει, αλλά όμως στην περίπτωση που εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αν συμφωνούσαν και προσετίθετο και το κόμμα του κυρίου Κουβέλη, το οποίο έχει ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό και θεωρείται ένα μετριοπαθές αριστερό κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό, κύριε Φελέκη, δεν υπάρχει. Το έχει αποκλείσει ο κύριος Κουβέλης. Ο κύριος Σαμαράς ότι εγώ δεν κάνω κυβέρνηση. Τα προεκλογικά αποκλείεται, όσο πιο έμπειρος όρος μας στην πολιτική, τα προεκλογικά αποκλείεται, μπορεί να μην αποκλείεται απόψε. Καθίστε, μου λέτε κάτι άλλο. Λέγαμε ότι λέγαμε, γιατί τέτοιοι είμαστε και τέτοια κάνουμε. Mm-hmm. Και τώρα που τελείωσε το κόλπο, λέμε άλλα. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω αυτό για κανέναν πολιτικό αρχηγό. Εν πάση περιπτώσει, η δύσκολη... Λαμβάνω υπόψη μου ακριβώς με βάση αυτά που είπαν. Και με βάση αυτά που είπαν και με βάση αυτά τα οποία ο ελληνικός λαός. Κύριε Πάγκαλε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί έχουμε δει στην πρόσφατη πολιτική μας ιστορία της τελευταίας διετίας ότι κόμματα κατέβαιναν στις εκλογές, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, με τελείως διαφορετικές εξαγγελίες και προγράμματα και λόγω των δύσκολων συγκυριών. Πήγανε στην αντίπερα όχθη. Οπότε μπορεί άνετα να πει ένα πολιτικό κόμμα ότι προκειμένου να γίνει κυβέρνηση. Θα σχηματίσουμε κυβέρνηση, ρωτάμε. Μα το ίδιο είναι. Προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Εσείς νομίζετε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ακολουθούσε πιστά τα προγραμμάτια. Τώρα κάποιο. Εγώ είμαι έτοιμο να πω το αντίθετο. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση και δεν δέχομαι την παραγωγή σας. Όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι αδιάβατος δρόμος το να πει κάποιο σήμερα ότι στη δύσκολη κυβέρνηση. Όχι, τώρα πάσα γενική ξυλεύεται.